Βρισκόμαστε στο νοσοκομείο της Λιβαδιάς σε περιοδία που έχει ξεκινήσει το κόμμα μας ιδιαίτερα αυτό το διάστημα με τα ανησυχητικά κρούσματα της πανδημίας και βεβαίως με τις τεράστιες ελλείψεις των νοσοκομείων που κάνουν την κατάσταση πολύ ανησυχητική. Αυτή την ώρα πολλά στελέχη του κόμματος βρίσκονται σε νοσοκομεία της Ελλάδας και συζητούν με τους εργαζόμενους, με τις διοικήσεις των νοσοκομείων προκειμένου και να ενημερωθούμε πληρέστερα, αλλά και να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε τόσο μέσα στη Βουλή, όσο και στους κοινωνικούς αγώνες, στο πλάι των υγειονομικών, οι οποίοι εξακολουθούν να δίνουν δύο χρόνια τώρα, όπως και πριν, όπως θα δίνουν συνεχώς, μια τιτάνια μάχη με μεγάλη αυτοθυσία και με τις τεράστιες ελλείψεις που έχουν σε υποδομές, σε μόνιμο προσωπικό, σε δυνατότητες για να ασκήσουν το λειτουργήμά τους και να σώσουν ανθρώπινες ζωές. Το ΚΚΕ ήδη έχει προχωρήσει σε επίκαιρη επερώτηση στη Βουλή προς τον Υπουργό Υγείας που θα συζητηθεί και βεβαίως μέσα στα πλαίσια αυτά θα αναδείξουμε τα προβλήματα των εργαζομένων, των γιατρών, των νοσηλευτών, του νοσοκομείου της Λιβαδιάς, γενικότερα της περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. Ένα σχόλιο σας για τα μέτρα της ελληνικής κυβέρνησης, αν πιστεύετε ότι βοηθάνε στην ανάσχεση του τέταρτου κύματος της πανδημίας, αν καλύπτουν τις ανάγκες που δημιουργούν. Η κυβέρνηση η σημερινή, σαν συνέχεια και των προηγούμενων κυβερνήσεων στον τομέα της υγείας, έχει τεράστιες ευθύνες. Τα μέτρα συντηρούν μια κατάσταση που μας έχει οδηγήσει προς τα εδώ. Δεν αλλάζει δηλαδή ρότα στην ενίσχυση του δημόσιου συστήματος υγείας με προσλήψεις πολλές μονίμων γιατρών, νοσηλευτών, διοικητικού προσωπικού, βοηθητικού προσωπικού. Δεν επιτάσσει τον ιδιωτικό τομέα της υγείας. Δεν παίρνει ουσιαστικά μέτρα για να ανασχεθεί το κύμα της πανδημίας εκεί που δημιουργούνται τα προβλήματα. Δηλαδή στους μεγάλους συγκεντρωμένους χώρους δουλειάς, στα μέσα μαζικής μεταφοράς, σε άλλους χώρους όπου συνοστίζεται ο λαός και δεν παίρνονται συγκεκριμένα μέτρα. Πρέπει να αναπτυχθεί ιδιαίτερα η ενημέρωση του ελληνικού λαού με πιο συγκεκριμένες δράσεις από ό,τι έχουν γίνει μέχρι σήμερα για το συνολικό, τον γενικό εμβολιασμό πολλών κατηγοριών και ιδιαίτερα εκεί που υπάρχουν όπως είναι τα παιδιά, σχολεία, σχολές, στο στρατό, τα στρατευμένα νιάτα, όπου υπάρχει μεγάλος συγχρονισμός και όπου δυστυχώς, με όσα λένε επίσημα οι επιστήμονες, θα θρηνήσουμε πάρα πολλά θύματα το επόμενο διάστημα. Από αυτή την άποψη το ΚΚΕ, χωρίς να κινδυνολογεί, θα βρίσκεται μπροστά σε αυτή την εκστρατεία και ενημέρωσης του λαού και κινητοποίησης και διεκδίκησης συγκεκριμένων μέτρων που θα προστατεύουν τη ζωή και την υγεία των εργαζομένων του λαού της νεολαίας.